ηλικία μικρότερη των 39 ετών. Χαρακτηριστικό επίση είναι το γεγονό ότι ένα στου δύο νοσηλευόμενου είναι κάτω των 54 ετών, ενώ στο τέλο Μαρτίου 7 στου 10 ήταν ηλικία μεγαλύτερη των 55 ετών. Η ιδιαίτερη αύξηση κρουσμάτων παρουσιάστηκε στι περιφερειακές ενότητες Μικόνου, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώ και στου Δήμου Ιού, Θήρα και Πάρου. Για το λόγο αυτό, από το περασμένο Σάββατο, οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι στην εστίαση και τι τουριστικέ επιχειρήσει των περιοχών αυτών υποχρεούνται να υποβάλλονται σε έλεγχο δύο φορέ την εβδομάδα. Μία φορά με self-test και μία με rapid. Ανάλογη υποχρέωση έχουν και τα μη εμβολιασμένα μέλη των πληρωμάτων επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλων. Επιπλέον, από το περασμένο Σάββατο μέχρι την επόμενη Δευτέρα, 26 Ιουλίου, απαγορεύθηκε στη Μύκονο λόγω τη ανησυχητική τοπική έξαρση τη επιδημία η κυκλοφορία από τη μία το βράδυ ως τις 6 το πρωί, καθώς και η μουσική καθ' όλη τη διάρκεια του 24 ώρου. Στο μεταξύ δημοσιεύθηκε η σχετική κία και ισχύουν από το περασμένο Σάββατο νέες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των χώρων διασκέδασης που αποκαθιστούν ελευθερίες των εμβολιασμένων και θεσπίζουν μέτρα προστασίας για τους ανεμβολίαστους. Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμού. έχουν ήδη γίνει πάνω από 9.720.000 εμβολιασμοί έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση πάνω από 5.430.000 εκατομμύρια συμπολίτε μα και έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του 4.590.000. εκατομμύρια Τα νέα δεδομένα, ωστόσο, σε συνδυασμό με τη σταδιακή επικράτηση του πολύ πιο μεταδοτικού στελέχου ΔΕΛΤΑ, καθιστούν ακόμη πιο επιτακτικό τον άμεσο εμβολιασμό των μεγαλύτερων αλλά και των πιο ευπαθών συμπολιτών μα που κινδυνεύουν από σοβαρή λίμωξη. Επίγει ωστόσο και ο εμβολιασμό των νέων μα, που αποτελούν σήμερα τον κύριο όγκο των νέων κρουσμάτων και μπορούν να γίνουν επιταχυντέ τη επιστροφή μα στην κανονικότητα. Είναι η ώρα που η ευαισθησία στου γονιού, στην παρέα, στη δουλειά μα, ακόμη και στην πορεία τη χώρα μα, ταυτίζεται με την προστασία τη υγεία μα και γίνεται πράξη με το όπλο του εμβολιασμού. Είναι ώρα συνένωση δυνάμεων και προσπαθειών στον ίδιο σκοπό.